Γεια σας αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την καινούργια μέθοδο. Τη μέθοδο την οποία την έφτιαξαν πάρα πολλοί ερευνητές στη ζωή τους. Σε πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται πώς αυτοί μπορούν να θεραπεύσουν πάρα πολύ δυνατές αρρώστιες, πάρα πολύ βαθιές αρρώστιες. Και σήμερα έχουμε την υπέροχη ευκαιρία να γνωριστούμε με τις απαντήσεις ενός πάρα πολύ φωτισμένου δασκάλου. Το όνομά του είναι Σρίστο Τσιγανάντενα Αλιντχάστχη Νατβά. Οι μαθητές που είχαν τη μεγάλη ευκαιρία να γνωριστούν και να συναντηθούν μαζί του, είχαν κάνει διάφορες ερωτήσεις, τις οποίες θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε. Η πρώτη ερώτηση στο μεγάλο δάσκαλο ήταν: Σρίστο Τσιγανάντενα Αλιντχάστχη Νατβά, πείτε μας, πώς λειτουργεί η δική σας μέθοδος της θεραπείας? Η απάντηση του φωτισμένου ήταν: το μυστικό της Ινδοτιβετινικής μεθόδου συνίσταται στον χωρισμό του οργανισμού με την ενέργεια που του λείπει, την οποία παίρνοντάς την, αυτός αποκτά δύναμη για τη μάχη με την ασθένεια. Όταν ο οργανισμός του ανθρώπου είναι αδύναμος και στις σημερινές συνθήκες αυτό παρατηρείται σε όλους στην πράξη, τα διάφορα συστήματά του ξεκινάνε να δουλεύουν χωρίς σταθερότητα. Παραδείγματος χάρη, έλλειψη ενέργειας στην περιοχή της καρδιάς εμφανίζει καρδιακές αρρώστιες. Ή αν υποφέρεται από το ανασωπητικό, τότε μπορούν να εμφανιστούν διάφορες μολυσματικές ασθένειες. Εγώ κατευθύνω την ενέργεια σε εκείνη την περιοχή, εκεί όπου υπάρχει έλλειψη, και μετά από λίγο διάστημα η λειτουργία του οργανισμού αρχίζει να επανέρχεται και ο οργανισμός επίσης αρχίζει να λειτουργεί σωστά, όπως λειτουργούσε πριν την αρρώστια. Πρώτα απ' όλα επανορθώνω τη λειτουργία του ανασωπητικού συστήματος, επειδή το ανασωπητικό σύστημα ευθύνεται για την επεξεργασία της προστατευτικής ενέργειας στον οργανισμό. Και όταν αυτό το σύστημα διορθωθεί, τότε χάρη σε αυτό διορθώνεται όλος ο οργανισμός. Η δεύτερη ερώτηση στον μεγάλο φωτισμένο δάσκαλο ήταν: «Γουρού Αλιντχάστχη Νατβά, εσείς από πού παίρνετε αυτή την ενέργεια?» «Την ενέργεια αυτή την επεξεργάζεται το σώμα μου την ώρα της πραναγιάμα». Και εδώ ο μεγάλος δάσκαλος εξηγεί ότι η πραναγιάμα είναι ειδικές αναπνευστικές ασκήσεις. Ύστερα εγώ την συσσωρεύω στην κοιλιά. Και γι' αυτό παρόλο που τρώω πολύ λίγο, πάντα έχω την κοιλιά. Αυτό το λίγο μπορεί να το μάθει ένας γιόγι. Η επόμενη ερώτηση. Τώρα υπάρχουν πολλοί θεραπευτές που θεραπεύουν άρρωστους με την ενέργειά τους. Για παράδειγμα, ρέικι, βιοενέργεια. Ή αν είναι πραγματικά έτσι και δεν είναι τσαρλατάνοι. Όμως και αυτοί οι άνθρωποι αρρωσταίνουν επειδή παίρνουν πάνω τους τις αρρώστιες των ανθρώπων και ύστερα τις μεταδίδουν σε άλλους. Πολλές οι αρρώστιες αρχικά δεν είναι ακόμα αρνητική ενέργεια, η οποία μαζεύεται ενδογενώς στον άρρωστο. Αλλά το αποτέλεσμα της μη σωστής λειτουργίας του οργανισμού, το αποτέλεσμα του στρες και των αρνητικών συναισθημάτων. Στην διάρκεια της θεραπείας, εγώ παίρνω επάνω μου αυτή την αρνητική ενέργεια, το κάρμα, και στην συνέχεια τη μεταμορφώνω σε θετική. Αυτό το δίδαξα 10 χρόνια και είναι μια από τις υψηλότερες επιτεύξεις ενός γιόγι. Πρακτικά κανείς δεν μπορεί να το κάνει από μόνος του. Οι αρρώστιες των άνθρωπων δεν εμφανίζονται τυχαία, αλλά δείχνουν ότι είτε αυτός είτε οι συγγενείς του δεν ζουν σωστά. Κάνουν αμαρτίες μπροστά στον Θεό και ο Θεός τους δίνει την ασθένεια σαν τιμωρία. Για να θεραπεύσει τέτοιον άνθρωπο ο θεραπευτής, πρέπει να πάρει από αυτόν τις αμαρτίες, κάνοντας προσευχή για αυτόν στο Θεό. Ο Θεός όμως δεν ακούει τον καθένα που του το ζητάει, αλλά ακούει μόνο όποιον τον πλησιάζει με αληθινή καρδιά. Αν ο άνθρωπος που παίρνει να ζητήσει λειτουργεί εγωιστικά για τον λόγο αυτό, ο Θεός δεν ικανοποιεί την ανάγκη του εγωιστή για να τον κάνει να κοιτάξει καθαρά μέσα του. Δεν μπορεί να έχει καλό αποτέλεσμα από μόνος του στην εκπλήρωση.
κομμάτι της δικής του επιθυμίας. Η επόμενη ερώτηση. Γουρού Αλίτ Φάσκινα 2. Γιατί μετά της θεραπείας εμφανίζεται εντονότερη η αρρώστια? Η απάντηση ακολουθεί. Όταν ο οργανισμός μαζεύει αρκετή δύναμη για τη μάχη με την αρρώστια, αυτός ξυπνάει τους μηχανισμούς που την εκτοπίζουν και επαναφέρει τις κανονικές λειτουργίες του οργανισμού. Αυτό δημιουργεί μια ένταση. Δεν πρέπει όμως να το φοβάστε. Δεν πρέπει να σκέφτεστε ότι ήρθε κάποιο κακό. Αντίθετα, πρέπει να χαίρεστε, γιατί είναι ο καθαρισμός που σημαίνει ότι η αρρώστια τώρα σίγουρα θα περάσει. Η επόμενη ερώτηση ακολουθεί. Πόσο χρόνο χρειάζεστε για τη θεραπεία της αρρώστιας? Εξαρτάται από την ασθένεια που αντιφάσκει να τρώει. Οι βαριές μακροχρόνιες αρρώστιες θέλουν περίπου ένα χρόνο, αλλά μερικές φορές και δύο. Αλλά οι αναπηρίες ασθένειες μπορεί να περάσουν μέσα σε ένα μήνα. Πρώτα, όταν γεμίζω τον οργανισμό του με ενέργεια, ο άνθρωπος νιώθει καλύτερα ή έτσι νομίζει. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να συνεχίσει τη θεραπεία μέχρι να γίνει πλήρης καθαρισμός. Πόσες φορές πρέπει να γίνει η θεραπεία? Εγώ συμβουλεύω να μην γίνει λιγότερο από 9 φορές. Σε βαριές περιπτώσεις όμως πρέπει να γίνει μέχρι και 80 φορές στη διάρκεια ενός χρόνου. Αυτό βέβαια στην περίπτωση που ο ασθενής είναι κοντά στο θάνατο και προλαβαίνει να αποφευθεί στον θεραπευτή. Καμία φορά είναι αργά. Παραδείγματος χάρη, στο τέταρτο στάδιο του καρκίνου η θεραπεία απλά βοηθάει το θάνατο να γίνει χωρίς κόλλημα και μεγάλες ταλαιπωρίες που συνήθως συνοδεύουν τους καρκινοπαθές. Όταν η ενέργεια γεμίζει το σώμα του ανθρώπου, πρώτα η δράση του κατευθύνεται στα διάφορα δηλητήρια. Αν ο ασθενής καπνίζει είτε πίνει, τότε η ενέργεια αντί να θεραπεύει, παλεύει με την νικοτίνη και το αλκοόλ. Γι' αυτό στη διάρκεια της θεραπείας πρέπει να σταματήσετε να καπνίζετε και να πίνετε. Η επόμενη ερώτηση. Επιτρέπετε την λήψη κάποιων φαρμάκων στη διάρκεια της θεραπείας? Με αυτή τη μέθοδο μπορούμε να συνδυάσουμε και θεραπεία με φάρμακα όπως και επίσης και εγχείρηση. Συνήθως όμως δεν συμβουλεύω την χειρουργική επέμβαση αν δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Στο τραπέζι είχε φρούτα. Ο γουρού Αλίτ Φάσκινα 2 πήρε ένα βυρίκοκο, το γύρισε στα χέρια του και ξαφνικά το βυρίκοκο εξαφανίστηκε. Ο γουρού Αλίτ Φάσκινα 2 έκανε ακόμα μερικές κινήσεις και το βυρίκοκο εμφανίστηκε ξανά. «Πώς γίνεται αυτό?» ρωτήσαμε εμείς τον δάσκαλο. Και αυτός απάντησε. «Απλά ήθελα να μην το βλέπετε», απάντησε αυτός χαμογελώντας. «Μπορώ να δημιουργήσω οποιαδήποτε φαντασίωση. Κάστρα στον αέρα, μπορώ ας πούμε να σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή και στην έρημο. Ποιο είναι το νόημα? Είναι μόνο μια φαντασίωση. Να, εάν τώρα σας λέω, αισθανθείτε τη μυρωδιά του, εσείς αμέσως την αισθάνεστε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το ότι αισθανθήκατε και πιστέψατε μπορεί να είναι θαύμα. Τώρα θα σας χαρίσω την καλοσύνη. Αμέσως αισθάνθηκα ότι στην καρδιά μου εμφανίστηκε μια τέτοια μεγάλη ασυνήθιστη δυνατή αίσθηση καλοσύνης για τους ανθρώπους, την οποία εγώ δεν είχα γνωρίσει ποτέ πριν. Κοίταζα όλους γύρω μου με εντελώς διαφορετικά μάτια. Εγώ θα μπορούσα να γίνω άγιος με τέτοια καλοσύνη στην καρδιά μου. Αλλά αυτή η αίσθηση άρχισε να φεύγει. Τώρα αισθανθήκατε εκ των προτέρων. Σε ποια κατάσταση θα σας φέρω στο μέλλον, είπε ο γκρουπ Πάσκε. Όπως εγώ θεραπεύω το σώμα, έτσι μπορώ να θεραπεύσω και την ψυχή. Βγάζοντας από μέσα της τις αμαρτίες, την αρνητική ενέργεια, το στρες και όλα τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία δημιουργήθηκαν από ψευτικές σκέψεις. Μόνο τότε μπορώ να την ξαναγυμνήσω με τη θετική ενέργεια που κάνει τον άνθρωπο πιο ευτυχισμένο. Αυτές και πάρα πολλές άλλες ερωτήσεις εμείς είχαμε κάνει στη συνάντηση με τον μεγάλο φυσμένο δάσκολο Γκουρού του Τσιδανάντανα, Αλίτ Φάσκινα 2. Μας είχε γεμίσει με μεγάλη χαρά, μας είχε γεμίσει με καινούρια γνώση. Και εμείς σας εύχομαι να
έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία, να έχετε μεγάλη επιτυχία στη ζωή σας. Και εάν κάποιοι από εσάς χρειάζονται βοήθεια για να πάρετε τη θεραπεία στις αρρώστες σας, εμείς πάντα σας περιμένουμε. Εμείς πάντα σας αγαπάμε.